πηγαίνοντας προς τις εκλογές και παίρνοντας την τελική ευθεία, θελήσαμε να κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση για να πούμε κάποια πράγματα που αφορούν τις εκλογές και κυρίως τη σχέση που θα έχει ο νέος Δήμος με τις, με τις κοινότητες. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε αυτές τις εκλογές. Πρώτον, ότι γίνονται με ένα καινούριο νόμο, το νόμο του Κλεισθένη, όπου έχουμε απλή αναλογική, το εκλογικό σύστημα είναι διαφορετικό πλέον. Ο Δήμαρχος μόνον εκλέγεται με τη δεύτερη Κυριακή και το ποσοστό των Δημοτικών Συμβούλων παραμένει το ίδιο όπως καταγράφεται από την πρώτη Κυριακή. Το δεύτερο είναι ότι οι εκλογές στις κοινότητες είναι ανεξάρτητες από τις εκλογές του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, οι άνθρωποι που εκλέγονται δεν χρειάζεται να είναι στο άρμα ή στο ψηφοδέλτιο κάποιου δημάρχου, όπως γινόταν πιο πριν. Θα εκλεγούν με ανεξάρτητες εκλογές, με τις διαδικασίες απλής αναλογικής και ό,τι προβλέπει ο νόμος. Εμείς, πέρα από αυτό, το οποίο αφορά όλη την Ελλάδα, έχουμε και μια επιπλέον ιδιαιτερότητα. Θα είμαστε ένας καινούριος Δήμος, ένας Δήμος που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο Δήμος ο οποίος θα αποτελείται από 7 παλιά δημοτικά διαμερίσματα και 35 χωριά. Άρα θα έχουμε εκλογές σε 35 κοινότητες. Το σύνολο του πληθυσμού στο Δήμο μας θα είναι 28.500. Είναι ο πληθυσμός που καταγράφεται με την τελευταία απογραφή. Το χαρακτηριστικό του Δήμου είναι ότι δεν θα έχουμε μια πόλη όπως ήταν η Μυτιλίνη που ήταν περίπου το 40% του συνολικού πληθυσμού στο νησί. Θα έχουμε χωριά, 7 κεφαλοχώρια που είναι οι παλιές πρωτεύουσες στους 7 Δήμους και μικρότερα χωριά, αλλά όλα τα χωριά είναι ζωντανά. Άρα λοιπόν, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανά τα χωριά μας. Το άλλο στοιχείο των εκλογών αυτών είναι ότι δεν έχουμε ένα Δήμο που να έχουμε το οργανόγραμμά του, να ξέρουμε ποιος είναι ο Δήμος. Αυτή τη στιγμή ο νόμος λέει ότι θα παραλάβουμε ένα οργανόγραμμα από τον παλιό Δήμο, το Δήμο Λέσβου, ως νέα δημοτική αρχή που θα εγκατασταθούμε το Σεπτέμβρη και θα πρέπει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα 3 μηνών να φτιάξουμε το δικό μας οργανόγραμμα και η πρόταση που κάνουμε στηρίζεται στην εμπειρία που υπάρχει από τη λειτουργία μέχρι τώρα με τις κοινότητες που βέβαια εκλεγόταν με το συνδυασμό του Δημάρχου, αλλά όσον αφορά τη λειτουργία, τα λεφτά κτλ. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει και τώρα. Σε αυτά λοιπόν τα δύο. Ο νόμος, θα σας πω πάρα πολύ συνοπτικά, σας έχουμε δώσει ένα χαρτί, μάλλον ένα φυλάδιο έξω που λέει ποια είναι νομοθεσία, τι προβλέπει αρμοδιότητες κτλ. Αυτό μπορείτε να το πάρετε και στο τέλος έχει την πρόταση την οποία θα την πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ να πω ότι χαίρομαι που είμαι με τον Στέφανο μαζί, διότι αυτός είναι που κολλάει τη ζωντανή εμπειρία του πώς λειτουργεί. Σαν δήμαρχος σε ένα Δήμο που είχε 4 κοινότητες και βέβαια σαν αντιδήμαρχος στον μεγάλο Δήμο με τις πάρα πολλές κοινότητες που έχει ζήσει από τα μέσα τα προβλήματα και τις δυσκολίες που άλλες ξεπερνιότανε και άλλες δεν ξεπερνιότανε. Λοιπόν, τι προβλέπει η νομοθεσία. Ο προϋπολογισμός του Δήμου διαβιβάζεται μέχρι τον Ιούνιο στην τοπική κοινότητα. Η τοπική κοινότητα, λέει ο Δήμος, αυτά τα λεφτά είναι. Έτσι θα κινηθώ. Η τοπική κοινότητα θα πρέπει σύντομα να εισηγηθεί τι προϋπολογισμό θα κάνει. Η εξειδίκευση δηλαδή θα γίνει από την τοπική κοινότητα. Αυτό θα πάει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που θα υπάρχει και θα ελέγξει τη νομιμότητα των κονδύλιων, όχι τη σκοπιμότητα, αν είναι νόμιμα τα κονδύλια. Θα ελεγχθεί εκεί. Εφόσον είναι νόμιμα και εντός προϋπολογισμού, προχωράει και υλοποιεί. Αυτό που θα πει η τοπική κοινότητα θα είναι δεσμευτικό για το Δήμο να το κάνει. Δεν θα πει αλλαγή. Εάν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, εκεί κάποιος πρέπει να τον κόψει τον προϋπολογισμό και επομένως ή θα πάρουν μια οδηγία να κόψουν τον προϋπολογισμό κάποια έργα για να τα φέρουν
στο ποσό που αντίστοιχε ή θα το κάνει κάποιος άλλος, το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα εκεί πρέπει να υπάρχει μια καλή συνεργασία, να κινούμαστε πειθαρχημένα και να είμαστε στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Για να λέμε ότι αυτά τα λεφτά έχουμε και αυτά μπορούμε να κάνουμε. Το τρίτο είναι, αναφέρομαι στη σχέση του Δήμου με τις κοινότητες. Είναι η τεχνική υποδομή που πρέπει να έχει ο Δήμος. Αυτή τη στιγμή όλα τα μηχανήματα που είχαν παλιά οι 13 Δήμοι και οι 7 οι δικοί μας πρώην Δήμα έχουν κατέβει στη Μυτιλήνη. Κάποια έχουν πάει βέβαια, έχουν γυρίσει πίσω, είναι σε κάποια χωριά και λειτουργούν. Αυτά θα γίνει μια καταγραφή και ένα μοίρασμα το καλοκαίρι. Θα γίνει ό,τι προβλέπει ο νόμος. Εμείς από τη δική μας τη μεριά θα φροντίσουμε να έχουμε παρουσία στην καταγραφή και στο μοίρασμα και στην αξιολόγηση. Τι θα παραλάβουμε, να ξέρουμε τι παίρνουμε και επομένως να ξέρουμε τι δουλειά μπορούμε να κάνουμε με τα μηχανήματα αυτά. Θα πάρουμε σάπιο πράγμα, θα πάρουμε χαλασμένο, θα πάρουμε καλό. Πρέπει να ξέρουμε για να δούμε τι επιχειρησιακή ικανότητα θα έχουμε, τι θα μπορούμε να κάνουμε με τα μηχανήματα αυτά. Εμείς σαν παράταξη που κατεβαίνουμε έχουμε ανθρώπους που θα μπούμε μέσα από το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν θα περιμένουμε να μπούμε σαν δημοτική αρχή να οριστούμε από το Σεπτέμβριο, αλλά από το καλοκαίρι θα είμαστε κοντά σε αυτή τη διαδικασία καταγραφής για να ξέρουμε τι παίρνουμε και ανάλογα να προετοιμαστούμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά που θα πάρουμε. Προτεραιότητα προφανώς είναι η αγροτική οδοποιία. Έχουμε χιλιόμετρα πολλά. Εκατοντάδες χιλιόμετρα αγροτική οδοποιία, ειδικά με τις βροχές έχουν χαλάσει πάρα πολλοί δρόμοι και επομένως τα χωριά μας έχουν μεγάλη ανάγκη να έχουμε αγροτική οδοποιία. Δεν θα δικαιούμαστε να πούμε ότι ξέρετε δεν παραλάβαμε και επομένως εσύ στο χωράφι σου πήγαινε και σπάσε και το αυτοκίνητό σου κτλ. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Οφείλουμε να το κάνουμε άμεσα. Με την υποδομή που θα παραλάβουμε ή θα βρούμε άλλους τρόπους. Αλλά είναι για μας σαν Δήμος, σαν νέος Δήμος, θα είναι προτεραιότητα. Και σαν παράταξη το προτάσουμε πολύ. Οπωσδήποτε είναι το θέμα της ίδρευσης, δεν γίνεται. Τις προάλλες ήμουν σε μια ταβέρνα εδώ στην Καλονή, δεν είχε νερό. Είναι δυνατόν. Ένα κέντρο εστίασης δεν έχει νερό. Άρα κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπήρχε. Ελπίζω να ήταν του τοπικού του μαγαζιού και όχι τοπικά του διαμερίσματος εδώ πέρα. Αλλά έχω ακούσει και από άλλους. Εκεί είναι και θέμα και του Δήμου και της ΔΕΙΑΛ. Η ΔΕΙΑΛ είναι διαδημοτική, θα είμαστε μέσα στη διοίκηση και θα παρακολουθούμε πολύ στενά τη λειτουργία της κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Τι πρέπει να κάνει ο Δήμος για να μπορεί να ανταποκριθεί στη λειτουργία των κοινοτήτων, να τους βοηθάει. Πάμε τώρα να δούμε οι πόροι. Οι πόροι, όπως είπαμε και πριν, θα δίνονται από το Δήμο. Δεν υπάρχουν πόροι που θα έρθουν από αλλού ανεξάρτητα στις κοινότητες. Υπάρχουν οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι που πάνε για τα έργα. Εμείς δεσμευόμαστε σαν παράταξη και αυτό θα εισηγηθούμε να ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι όλοι οι πόροι αυτοί θα πηγαίνουν στις κοινότητες. Δεν θα κρατάει ο Δήμος κάτι για δικές του χρήσεις. Εκτιμάμε με ένα πρόχειρο λογαριασμό που κάναμε με τους συνεργάτες ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Άρα λοιπόν αυτά θα πάνε στις 35 κοινότητες. Θα πάρουν λεφτά από αυτούς τους πόρους. Τώρα, ποια είναι τα κριτήρια. Δεν θα πάρουν όλοι το ίδιο. Δεν θα πάρει το ίδιο ένα χωριό που είναι 2.500 και ένα χωριό που είναι 300 κάτοικοι. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει ένα κριτήριο πληθυσμιακό. Δεύτερον, θα υπάρχει ένα κριτήριο το οποίο θα είναι η έκταση που έχει το χωριό. Ποια είναι η έκταση, ο χώρος ευθύνης του δηλαδή. Και το τρίτο είναι, θα υπάρχει και μια ευελιξία σε αυτό το πράγμα. Τι ανάγκες υπάρχουν, δηλαδή αν έχουμε μια έκτακτη ανάγκη, πέφτει μια βροχή, γίνεται μια ζημιά, έχουμε μια κατολίσθηση κτλ. Εκεί θα δείξουμε ευελιξία και ταχύτητα, ώστε να μπορέσουμε να μπορεί η κοινότητα να πάρει τα λεφτά και να ανταποκριθεί γρήγορα. Υπάρχει ένας τρόπος που γίνονται οι πληρωμές, που είναι η πάγια εντολή για τα μικροέξοδα. Εκεί σας λέμε τις σκέψεις μας. Η πάγια εντολή, έτσι όπως γίνεται, έχει διάφορα προβλήματα. Δηλαδή, δίνονται τα λεφτά, αλλά πολλές φορές οι κοινοτάρχες δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, διότι οι κωδικοί του τι έξοδα μπορούν να κάνουν απαγορεύουν να κάνουν πολλά έξοδα, τα οποία είναι αναγκαία για να γίνουν.
Υπάρχει ένας δεύτερος τρόπος. Αυτό όμως έχει το εξής. Πάρε τα λεφτά και κάνε τη δουλειά. Και δεν μπλέκομαι εγώ καθόλου. Και φέρε μου τα παραστατικά να είμαστε εντάξει. Υπάρχει ένας δεύτερος τρόπος να κάνουμε αποθήκη, δηλαδή ο Δήμος να κάνει κεντρικές παραγγελίες σε βασικά υλικά τα οποία είναι καταγραμμένα ότι είναι προτεραιότητα και έχει ανάγκη και από εκεί να τα παίρνει η κοινότητα. Γενικά η εμπειρία είναι αρνητική. Δηλαδή από παλιούς δημάρχους, εγώ δεν είμαι ο δημαρχός, αλλά ακούω και η εμπειρία και από τον Στέφανο και αυτό, είναι πολύτιμη, είναι ότι έχουμε θέματα διαφθοράς εκεί, στις αποθήκες, του πώς λειτουργούν. Και είναι ένα πρόβλημα εκεί που θα γίνει. Άρα δηλαδή έχουμε δύο λύσεις, με συν και πλην. Και ανάμεσα στις δύο θα κινηθούμε. Όποια επιλέξουμε θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε πιο λειτουργική και πιο ασφαλή. Οι πρόεδροι, εδώ θα προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε την κατάσταση, παίρνοντας απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, που να λέει ποιες θα είναι οι δαπάνες, ώστε οι πρόεδροι να ξέρουν τι είναι εγκεκριμένο, άρα με αυτό να μπορούν να κινηθούν. Τώρα, τελευταίο σημείο είναι, εντάξει, όλα αυτά υπήρχαν, γιατί δεν γινόταν τόσο καιρό. Μέχρι τώρα δηλαδή το σύστημα πώς λειτουργεί. Πάει ο κοινοτάρχης, βρίσκει τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο, τον χωρικό ή τον θεματικό, να του κάνει ένα ρουσφέτη, να του κάνει ένα δρόμο, να του κάνει κάτι της. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν κανόνες. Δεν θέλουμε κανένα να παραγγελά κανέναν. Θέλουμε να υπάρχουν κανόνες με τους οποίους θα γίνεται η δουλειά. Να είμαστε αξιοπρεπείς μεταξύ μας και να έχουμε υγιείς σχέσεις. Για να γίνει αυτό το πράγμα, για να μπορεί να δουλέψει η κοινότητα, πρέπει να στηρίζεται στην υποδομή που έχει ο Δήμος. Δηλαδή, είναι δουλειά η οποία πρέπει να γίνει σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο δομών του Δήμου. Δηλαδή, να χρεωθεί για την οδοποιία που υπάρχει η αντίστοιχη διεύθυνση που θα είναι. Ο αντίστοιχος διευθυντής και ο αντίστοιχος υπάλληλος, να είναι χρεωμένος. Άρα μια δουλειά που θα κάνουν οι διευθύνσεις αυτές που εμπλέκονται των πραγμάτων σαν αντικείμενο με τη δουλειά των κοινοτήτων, ένα κομμάτι τους, από την αρχή όταν κάνουν τον προγραμματισμό τους, θα είναι τι έχω να κάνω με τις κοινότητες. Το οποίο θα είναι καταγραμμένο, θα είναι χρεωμένο και θα παρακολουθείτε. Η δουλειά του αντιδημάρχου ή του δημάρχου είναι το επόμενο επίπεδο πολιτικά. Δηλαδή που παρακολουθεί συνολικά πώς γίνεται, εάν το πρόγραμμα π.χ. της οδοποιίας ή της ίδρυψης ή κάτι άλλο υλοποιείται με ικανοποιητικό τρόπο, γίνεται να παρακολουθεί τι προβλήματα υπάρχουν, αν χρειάζεται να γίνει καμιά παρέμβαση, να πάρθει μια απόφαση σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου κτλ. Άρα έχουμε δύο επίπεδα. Εμείς λέμε ότι αν δεν δουλέψουν οι υπηρεσίες, δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Άρα πρέπει να έχουμε καλές υπηρεσίες, καλούς υπαλλήλους για να αποδώσουν. Σε αυτά ξέρω την εμπειρία που έχετε, αλλά σας το λέω εγώ και σαν παλιός δημόσιος υπάλληλος και σαν Γενικός Γραμματέας σε Υπουργείο, η κατάσταση με τους υπαλλήλους είναι γκρίζα. Ούτε μαύρη είναι ούτε άσπρη. Είναι γκρίζα. Μπορεί να πάει να γίνει μαύρη και κατάμαυρη και αν μην γίνεται καθόλου η δουλειά, μπορεί όμως και να ασπρίσει. Εγώ είχα υπαλλήλους οι οποίοι με κυνηγάγανε μετά τις 3 η ώρα να τους δώσω δουλειά να κάνω. Και δεν πήρα να ήταν παραπάνω. Και ήταν δουλειά πολύ απαιτητική που τους έπαιρνε το Σαββατοκύριακο. Είναι το δημόσιο και γενικά οι Δήμοι έχουν το δικό τους management. Θέλει καλή διοίκηση εκεί πέρα και θέλει και κίνητρα. Αυτά μπορούν να πούμε πολλά πράγματα, την εμπειρία η οποία είναι πρακτική εμπειρία στο διοικεί ανθρώπους. Γιατί στο Δήμο το καινούριο, επειδή θα στήσουμε ένα καινούριο μαγαζί από την αρχή, θα στήσουμε ένα καινούριο σπίτι και δεν θα κάνουμε μερεμέτια σαν παλιό, θα βάλουμε θεμέλια και κανόνες τέτοιους, ούτως ώστε να μπορούν οι υπηρεσίες να είναι σωστά στημένες και παραγωγικές. Και να νιώθουν ότι δεν κάνουν τζάμπα δουλειά, άχρηστη δουλειά. Λοιπόν, αυτά είχα εγώ να σας πω όσον αφορά τις σχέσεις Δήμου με τις κοινότητες. Από τη δική μας τη μεριά, σαν παράταξη, σε αυτή τη γραμμή θα πάμε, αυτά θα παλέψουμε να γίνουνε και σε αυτό σχεδιάζουμε και τα επόμενα βήματα τα οποία πρόκειται να κάνουμε ούτως ώστε να εξειδικευτεί ακόμα παραπάνω. Και σε αυτές εδώ τις εκλογές, εγώ δεν θα ήθελα να σπάσω ο Δήμος, προτιμούσα να παραμείνει ένας, γιατί όπως έγινε πρέπει να είναι
θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Έτσι πιστεύω. Μπορεί όμως και να είναι μια αρχή για να οργανωθεί ο δικός μας ο Δήμος εδώ καινούργιος της πολιτικής Λέσβου. Είναι ένα άγραφο χαρτί, μπορείς να το γράψεις όπως θέλεις. Και αυτή την ευθύνη θα την έχει το Δημοτικό, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, αφού δεν μπορούσα να κατέβω εγώ σαν Δήμαρχος, γιατί γι' αυτό είχα πιέσεις και προτροπές, δεν μου έμεινε άλλη επιλογή, θα σας πω δύο κουβέντες γι' αυτό, γιατί υποβάλλονται, ότι ή πρέπει να φύγω να μην ασχοληθώ ή να πάω με κάποιον που πρέπει να διαλέξω. Θεώρησε εδώ τον Ζαφύρη ότι είναι ο πιο ικανός από την ορημία και από τις συνομιλίες που κάναμε και από, τα, από ό,τι έμαθα και από τις πληροφορίες που μπορεί να στρώσει και να οργανώσει το Δήμο. Έχει την εμπειρία κάτω με υπουργεία, με προγράμματα, με διευθύνσεις, με Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το βοηθήσουμε κι εμείς με την εμπειρία που έχουμε για την καθημερινότητα, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Εγώ έχω την εμπειρία του Δήμου Μανταμάδου που είναι 2 τετραετίες και εκεί οι συνδυασμοί πάντοτε που κατεβήκαμε ήταν διακομματικοί. Νομίζω είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Ιδίως τώρα ο νέος Δήμος θέλει συνεργασία. Με την απλή αναλογική πρέπει να είναι άνθρωποι να μπορούν να συνεννοούνται. Λοιπόν, ελπίζω ότι τουλάχιστον υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε. Το αποτέλεσμα θα δείξει ο καιρός. Εγώ μπορώ να βοηθήσω στον τομέα έξω της των έργων, της αγροτικής οδοπίας, από ό,τι σας είπε κ. Ζαφύρης, οι κοινότητες και οι πρόεδροι θα ξέρουν από την αρχή, η ΣΑΤΑ είναι οι πιστώσεις που δίδονται για μικροέργα, εγώ έτσι το έκανα και σαν δήμαρχος, τη ΣΑΤΑ τη μοιράζαμε στα 4 χωριά ανάλογα με τον πληθυσμό. Το κάθε χωριό νόμιζε τι θα κάνει το τοπικό συμβούλιο και ο πρόεδρος προγραμματίζαν τι θα κάνουν τα λεφτά αυτά. Νομίζω έτσι αυτό είναι και ο σκοπός, αυτό σας είπε και ο στρατής του εδώ. Για την αγροτική οδοπία που είναι η βάση θα πρέπει να οργανώσουμε 2 μονάδες έτσι σε όλη την έκταση του Δήμου που να μπορούν να επεμβαίνουν και να φτιάχνουν τους δρόμους. Πρέπει να είναι οι πρόεδροι. Σε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε, τον πρώτο λόγο πρέπει να έχουν οι πρόεδροι των χωριών. Όχι μόνο σε αυτά και στην καθαριότητα και σε αυτά. Το να είναι ένας αντιδήμαρχος και να φροντίζει για την καθαριότητα όλου του νησιού, εγώ δεν το βρίσκω σωστό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό γινόταν τώρα. Εμείς, η πρόταση που έκανα εγώ λέει ότι ο πρόεδρος θα είναι ευθύνη όχι μόνο για όλα. Και για την καθαριότητα και την αγροτική οδοπία και όλα θα κάνει, θα πρέπει να τρέχει ο πρόεδρος δηλαδή για να έχει επιτυχία. Ό,τι και να κάνεις πρέπει να τρέξεις, μόνο του δεν γίνεται τίποτα. Αυτό πιστεύω εγώ και αυτό θα κάνω. Να μην σας κουράσω, αν θέλετε κάτι να ρωτήσει, να ρωτήσετε αυτά. Τίποτα άλλο θα σας πω και ευχαριστώ πολύ. Ο Ζαφύρης είναι από την Αγία Παρασκευή. Είναι χημικός μηχανικός. Δούλεψε στα ελληνικά πετρέλαια στην Αθήνα. Ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Βιομηχανίας και έχει ασχοληθεί σαν χημικός μηχανικός και με άλλες, ας πούμε, με συμβάσεις, με διάφορες. Από ό,τι πληροφορήθηκα τελευταία και σαν ιδιώτης πάλι δραστηριοποιήθηκε, δεν μπορούσε να παραμένει, έφτιαχνε λικέρ και ποτά σε χημικός μηχανικός και εμπορευόταν. Αυτό εμένα με επηρέασε. Πάει να δείξει ότι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κάθεται, θέλει να δουλέψει. Αυτά ξέρω εγώ. Τώρα, εμένα δεν ξέρω, εγώ είμαι από το Μανταμάδο. Ήμουν 8 χρόνια δήμαρχος του Μανταμάδου. Ήμουν
πρωτοκατέβηκα με το συνδυασμό του ΚΚΕ στο Μανταμάδο, δεν ήταν ΚΚΕ, ήταν διακομματικός, ήταν ο δήμαρχος ΚΚΕ, εγώ τότε ήμουν Νέα Δημοκρατία, είχαμε από το ΠΑΣΟΚ, είχαμε το συνασπισμό, κάναμε ένα διακομματικό συνδυασμό, εδώ είναι το Νίκος ο Μπασίπαγλης, ήμασταν μαρέα και έτσι, εγώ πήγα γιατί θέλαμε να βγει δήμαρχος του Μανταμαδιώτης, υπήρχε φίλη, γι' αυτό πήγαμε αυτό το συνδυασμό. Στη συνέχεια κατέβηκα με παροτρύνσεις των χωριανών μου, κατέβηκα για δήμαρχος. Δύο τετραετίες. Την πρώτη βγήκα με μερικές λίγες δεκάδες ψήφων μπροστά, τη δεύτερη τετραετία με εκατοντάδες ψήφων μπροστά. Λοιπόν, μετά πήγα με το Γαλινό, πάλι διακομματικός ο συνδυασμός. Πιστεύω ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν χωράνε τα κόμματα. Ό,τι πολιτική ταυτότητα έχει ο καθένας, να πάει στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, στις εθνικές εκλογές, να ψηφίσει ό,τι νομίζει. Οι τοπικοί εδώ, τα χωριά, οι πρόεδροι και οι δήμαρχοι πιστεύω ότι πρέπει να το ταυτότητα την κομματική να την αφήνουν μακριά από το Δημαρχείο και από τις δουλειές τους. Δεν ξέρω αν σας καλύψω κάτι.